Κυρία Μπατιέλο, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Χαίρομαι που σας έχουμε κοντά μας. Και θέλω να ξεκινήσω καταρχήν από το μεγάλο θέμα της ημέρας, έτσι, το ποδόσφαιρο. Και το γεγονός ότι ένα λάθος πήγε να διορθωθεί με ένα δεύτερο και τελικά, όπως λένε και οι γνωρίζοντες μαθηματικά, πολλαπλασιάζει, δεν είναι λάθος στην ιωστή δύναμη. Οπότε δεν μαζεύεται με τίποτα. Για να δούμε λοιπόν εδώ τι περιθώρια υπάρχουν να, κατά την άποψή σας, να ξεκαθαρίσει η κατάσταση στο ποδόσφαιρο. Και δεύτερο, σήμερα στην ονομαστική που θα έρχει στη Βουλή, εσείς ποια θα ήταν η στάση του κόμματός σας? Ναι, αρχικά επειδή όλοι ασχολιόμαστε με τον αγαπάμε τον αθλητισμό, η πλειοψηφία του κόσμου, και αγαπάει και τις ομάδες του. Όπως είναι σωστό και φυσιολογικό, δεν είναι. Νομίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία έχει πραγματικά συγχαθεί αυτή τη σαπίλα. Στην ουσία δεν έχει σχέση με τις επιχειρηματικές κόντρες, και είναι κόντρες που καθορίζουν και τις τύχες των ομάδων που αγαπάμε τελικά. Δεν έχει σχέση με τις επιδιώξεις τους και δεν πρέπει να στοιχηθεί πίσω από αυτές τις επιδιώξεις, που ξέρετε δεν είναι μόνο ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα και δεν είναι αθλητικό μόνο το ζήτημα, είναι και οικονομικό, είναι και πολιτικό, έχει να κάνει με μια σειρά γενικότερα θέματα που μπαίνουν στην ατζέντα και αξιοποιούν και το ποδόσφαιρο σε συγκεκριμένη φάση, το μπάσκετ σε άλλες περιπτώσεις και πάει λέγοντας. Από αυτή την άποψη εμείς είμαστε διαχρονικά και επιβεβαιώνεται νομίζω από αυτές τις εξελίξεις και αυτό που τονίζει το ΚΚΕ πάντα, ότι αυτό το ποδόσφαιρο των επιχειρηματιών λιγότερο παίζεται στο γήπεδο και κυρίως παίζεται στα δικαστήρια, στις αίθουσες των Υπουργείων, Επιτροπών. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Κύριε Μπατιέλο, βεβαίως, μου βάλετε ένα πλέγμα, θα απαντήσω και για τη Βουλή σήμερα, ένα πλέγμα ερωτημάτων. Υπάρχουν ακόμα και σε αυτή την κατάσταση μέτρα που έπρεπε και πρέπει να έχουν πάρθουν, που τα έχει θέσει το ΚΚΕ μέσα στη Βουλή και κανένα κόμμα και καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν τα έχει στρίξει. Δείτε παράδειγμα, η θέση μας ότι οι ΠΑΕ πρέπει να ενταχθούν άμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης για να μπορούν να ελέγχονται όπως ελέγχονται όλες οι ανώνυμες εταιρείες. Παράδειγμα, ένα από αυτά τα ζητήματα που προέκυψε τώρα που έβγαλε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Και να μην έχουν μια ξεχωριστή αντιμετώπιση που κρύβει από κάτω και επιχειρηματικά και πολιτικά παιχνίδια. Τώρα, για τη σημερινή διαδικασία στη Βουλή, κατά τη γνώμη μας είναι μια κοροϊδία. Όλοι ξέρουμε ότι γίνεται για ένα συγκεκριμένο θέμα και μια συγκεκριμένη απόφαση. Δεν συζητάμε για το θεσμικό πλαίσιο, ούτε της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ούτε της Ποδοσφαίρου, για να πούμε μια γενική τοποθέτηση. Και είναι κοροϊδία τη στιγμή που ο λαός, συγγνώμη που θα τα συνδέσω, και δεν ξέρω πόσο ο κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει αυτή τη σκέψη, αλλά ο λαός στενάζει. Έρχεται κατάσταση που θα πάρουν ακόμα περισσότερα σπίτια του κόσμου. Είδατε κανένα νόμο να αλλάζει σε μια νύχτα για αυτά τα θέματα? Ποτέ. Εννοείται για τους πληστηριασμούς που αναμένουν. Βεβαίως, ναι. Και για πάρα πολλά άλλα προβλήματα που έχει ο κόσμος, που ζητάει διεκδικήσεις, απαιτεί λύσεις σε πολύ μεγάλα προβλήματα που απασχολούν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ποτέ σε αυτά δεν γίνονται τέτοιες διαδικασίες. Αντίθετα, όταν είναι για μεγάλους επιχειρηματίες, γιατί γι' αυτό είναι κατά βάση και η κυβέρνηση αυτό που αναφέρει στα ίσα, τις κόντρες που μπορεί να έχουν να δημιουργεί ένα κλίμα συνένεσης εδώ μπροστά στους εθνικούς στόχους, αυτά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δηλαδή, χθες, πώς θα λυθεί να μην έχουμε προβλήματα εθνικής συνοχής και πάει λέγοντας, δεν εννοεί τον κόσμο που θα τσακώνεται για τα ποδοσφαιρικά, εννοεί κυρίως τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που μπλέκονται. Από αυτή την άποψη, εμείς θα απέχουμε, όπως και άλλα κόμματα από ό,τι έχω ενημερωθεί. Νομίζω δηλαδή, το Μέρα 25 δεν ξέρω τι θέση. Τα υπόλοιπα έχουν στηρίξει την ονομαστική ψηφοφορία. Νομίζω και το Πασόκ Κινάλ και το Μέρα 25 ήδη έχουν πει ότι θα απέχουν. Γιατί νομίζω ότι το Κινάλ θα συμμετάσχει στην ονομαστική ψηφοφορία. Ναι, δεν το. Να σας πω από την. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Εντάξει, στην προκειμένη περίπτωση μας ενδιαφέρει το ΚΚΕ. Ότι είναι αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Μπατιέλο, να περάσω σε ένα άλλο θέμα που είναι εξίσου σημαντικό και αφορά τον μέσο Έλληνα πολίτη και κυρίως τους ανθρώπους που είναι σε ευπαθείς ομάδες και είναι σε μεγάλη ηλικία. Υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα που μιλούν για σημαντικές ελλείψεις φαρμάκων και απόφαση του ΕΟΠ να βάλει stop σε εξαγωγές σκευασμάτων τα οποία είναι σε έλλειψη. Τι γίνεται τώρα? Εδώ, μέχρι πριν δύο μέρες, έβγαινε ο Υπουργός και λέγεται ότι υπάρχει θέμα και ξαφνικά απαγορεύουμε και εξαγωγές. Ξέρετε. Ο κόσμος το ζει και εσείς μπορεί να το ξέρετε. Πόσα σχολεία αυτή την περίοδο ή πολυτουργούν ή είναι κλειστά στον Πειραιά, στην Οικία. Λέω, επειδή μένουμε εκεί και γνωρίζουμε. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα.
με τα ζητήματα της γρήπης και όσων κλπ. Και ταυτόχρονα φαίνεται, βγάζει μάτι δηλαδή, αυτό που λέμε το φάρμακο εμπόρευμα και όχι δικαίωμα και κατάκτηση για όλους, να μην καλύπτεται. Και είναι οι πολιτικές κυβερνητικές επιλογές που διαχρονικά, βλέπετε, έχουμε μιλήσει για την Οβάρτης, για άλλα σκάνδαλα που γίνονται, κρύβεται αυτή η μεγάλη ουσία. Ότι υπάρχει δυνατότητα δηλαδή η χώρα μας να έχει πλεόνασμα σε αυτές τις συσκευάσματα, στην απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή, και καταλήγουμε με την υποχρηματοδότηση, με αυτό το σχεδιασμό τον οποίο υπάρχει και με άλλα κάτω από το τραπέζι που μπορεί να γίνονται, στην κρίσιμη περίοδο, σε φάσεις που χρειάζονται και είναι απαραίτητα φάρμακα, να αντιμετωπίζονται λήψεις, να τα πληρώνουμε πανάκριβα ο κόσμος με συμμετοχές και με άλλα, ενώ υποτίθεται ότι με τις ασφαλιστικές μας φορές όλοι βοηθάμε σε αυτό. Μάλιστα. Και να δημιουργείται αυτή η άθλια κατάσταση και συνδέεται άμεσα και με το ασφαλιστικό όλα αυτά τα ζητήματα. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο η σύνταξη. Το ασφαλιστικό του κυρίου Βρούτσι, που όπως το περιγράφουν και το λέω επειδή είναι στην επικαιρότητα, είναι να έρθει στη Βουλή. Υπάρχουν αγωνιστικές διεργασίες από εργατικά σωματεία, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, συλλόγους αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, από όλο τον κόσμο δηλαδή. Υπάρχει ένα κλίμα ξεσηκωμού και νομίζουμε ότι πρέπει να αγκαλιάσει ακόμα και περισσότερους. Είναι τα φόπλακα για αυτά τα δικαιώματα. Δεν είναι μόνο για τη σύνταξη. Σας άκουγα πριν που λέγατε, και είναι καλό να ενημερωθεί πολύ ο κόσμος για το τι προβλέπει αυτό το ασφαλιστικό. Γιατί πραγματικά βλέπουμε γραφήματα, παραγραφήματα, δηλώσεις, προσπαθούν να δικαιολογήσουν. Αν με επιτρέπετε, προς τα έξω επισήμως βγαίνει από αυτά που διαρρέει η κυβέρνηση ότι θα έχουμε σε 1 εκατομμύριο συντάξεις αυξήσεις, θα αυξηθεί το επικουρικό κτλ. Τώρα, είναι 2 μέρες τώρα που έχουν εμφανιστεί σκόρπια δημοσιεύματα σε μέσα του ενημέρωσης που ουσιαστικά φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Δεν είναι ακριβώς, όχι, δεν είναι ακριβώς, δεν είναι καθόλου έτσι. Να σας πω, και πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Αν περιμένει μόνο από συγκεκριμένα τμήματα του τύπου και των μέσων ενημέρωσης να μάθει την αλήθεια, δύσκολα. Πρέπει να παρακολουθήσει. Ο Ριζοσπάς έχει πολύ αναλυτική αρθρογραφία και θα έχει την επόμενη περίοδο για να δει κάθε άνθρωπος που σκέφτεται μετά 20 χρόνια εργασίας, 30 χρόνια. Δεν φτάνει όμως ένας κούκος να φέρει την άνοιξη, κυρία Μπατιέλο, έτσι δεν είναι? Τώρα, Ριζοσπάστη, φαντάζομαι ότι τα μέλη του κομματός σας δεν διαβάζουν. Όλοι οι δημοσιογράφοι πρέπει να κάνουν κάποιοι δουλειά. Δημοσιογράφοι δηλαδή, διαβάζουν που ψεύονται τον εαυτό τους, αλλά βλέπετε. Να αποκαλύψουμε την πραγματικότητα είναι το θέμα. Ο Ριζοσπάστη έχει και κριτήριο, προσπαθεί. Ποια είναι η πραγματικότητα που φαίνεται μέχρι τώρα, για να είμαστε καθαροί? Ούτε το 10% δεν θα δει αυτές τις ελάχιστες αυξήσεις. Ούτε το 10%. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι για συγκεκριμένες κατηγορίες. Η μεγάλη πλειοψηφία είτε στασιμότητα είτε ακόμα και μειώσεις. Και επιτρέψτε μου, επειδή ας πούμε και μια κουβέντα για την νεολαία που αισθάνεται ίσως ότι δεν την αφορά το θέμα. Την αφορά και την παραφορά. Αυτό θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα. Και χρειάζεται να αγωνιστεί και να τον διεκδικήσει όπως ο νέος. Ο νέος, γιατί κατά την άποψή σας, το νέο, γιατί τον αφορά έναν 25άρι το συνταξιοδοτικό σύνολο? Γιατί για να καλύψει τους νέους όρους, μιλάμε τώρα έτσι για μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση που ήδη την έχουν ονομάσει η μεγάλη μεταρρύθμιση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, που έχει μια συνέχεια. Και αφού φτάνουμε ξανά στη Νέα Δημοκρατία, ας δούμε και τις προηγούμενες, γιατί συνέχεια είναι συνέχεια τι έχουν φέρει στους συνταξιούχους. Για να καλύψει αυτούς τους όρους, ένας νέος άνθρωπος με τους σημερινούς όρους εργασίας, για να βγει στη σύνταξη, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν αρκούν ούτε 2 ζωές. Ούτε καλά, ναι. Είναι δηλαδή, δύσκολο να έχει 40 χρόνια συνεχόμενα στον ιδιωτικό τομέα. Αγνοεί κανείς ότι μια μεγάλη πλειοψηφία της νεολαίας δουλεύει στον τουρισμό, επισητισμό, 6 μήνες το χρόνο με υπερεντατικοποίηση, 12 ώρα, πραγματικά λιώνει το κορμί του, πληρώνει τις εισφορές, όλα αυτά, και τους άλλους 6 μήνες είναι άνεργος. 2 ζωές θέλει, 30, 40 και 40, 80 χρόνια για να μπορέσει. Ή ότι υπάρχει μεγάλο τμήμα που δουλεύει 4 ώρα, 5 ώρα. Ότι για όλους πια εναλλάσσεται η κακοπληρωμένη δουλειά με 1 μήνα ανεργίας, 2 μήνες ανεργίας για να πας στην επόμενη δουλειά μετά. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Είναι ένα συνολικό πλέγμα που ξαναλύνει μέσα και τα θέματα υγείας, ασφάλειας, μέσα στους χώρους. Είναι πολύ μεγάλη. Θα έχουμε κάποια πρωτοβουλία από εσάς, από το κόμμα σας, για το θέμα της... Πρώτα απ' όλα να ξέρετε ότι βρισκόμαστε σε μια καμπάνια ενημέρωσης, διαφώτισης και αγωνιστικής δράσης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Από εκεί και πέρα, με τις δυνάμεις μας μέσα στα σωματεία, στα εργατικά κέντρα, στους φοιτητικούς συλλόγους, γιατί αφορά και την νεολαία παντού, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να εκφραστεί αυτή μια δυνατή λαϊκή αντίσταση στη μέρα ψήφισης με απεργία, να μπορεί να υπάρξει δηλαδή μια πραγματικά μαχητική απάντηση αποφασιστική, ότι δεν συνενεί ο λαός
στο σφάξιμο και αυτών των δικαιωμάτων που είναι σαν συνέχεια των υπολείπων και να μπορέσει να ακουστεί η φωνή του, να διεκδικήσει αυτό που χρειάζεται. Τώρα, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, θέλω να πάω στην αυριανή ψηφοφορία που θα γίνει στη Βουλή για τις Αμερικανικές Βόσεις, για την Ελληνοαμερικανική Αμυντική Συμφωνία. Από ό,τι ξέρω, το κόμμα σας εναντιώνεται και καλεί τον κόσμο σε συγκέντρωση αύριο στην πλατεία Συντάγματος, αν δεν κάνω λάθος, στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Από την Επιτροπή Αγώνα ενάντια στις βάσεις. Υπάρχει ένα ερώτημα που θέτουν πολλοί. Μπορεί μια μικρή χώρα, η οποία βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο, σε μια περιοχή που φλέγονται οι πάντες και τα πάντα, να είναι έξω από ένα συνασπισμό, ο οποίος μπορεί να μην την υποστηρίζει πάντα, αλλά τουλάχιστον μια στοιχειώδη ασφάλεια της προσφέρει? Και αν ήμασταν μόνοι μας, τι θα κάναμε? Δεν θα ήταν δυσκολότερα τα πράγματα? Καλά, κανείς δεν πειλάει να είμαστε μόνοι μας, αν είναι δυνατόν. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Συζητάμε για την ανάγκη να δούμε τις εξελίξεις και να αποδομήσουμε αυτό το οποίο λέτε, ποια είναι η υποτυπώδης ασφάλεια που περιβάλλει την Ελλάδα, όντας όχι γενικά σε ένα συνασπισμό, δεν μιλάμε γι' αυτό, μιλάμε για το ΝΑΤΟ που διαχρονικά είναι μέλος η χώρα μας, δηλαδή από τα πρώτα μέλη. Έχει ενταχθεί με αυτό το στρατόπεδο. Ποια ασφάλεια, επιτρέψτε μου να πω. Εδώ πέρα μίλησε και ο Τραμπ χτες για διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Διαφορές υπάρχουν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η βασική κατεύθυνση, και ας σημειώσουμε εξ αρχής ότι το ΚΚΕ, δεν ανησυχούμε απλά, ανησυχούμε βεβαίως, αλλά κάνουμε προσπάθεια να ενημερώσουμε και να ξεσηκώσουμε το λαό απέναντι στις πραγματικές αιτίες των εξελίξεων, που είναι ένας οικονομικός πολιτικός πόλεμος μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, ιδιαίτερα στην περιοχή μας που συγκεντρώνονται δρόμοι, πηγές μεταφοράς αερίου, φυσικών αερίων, ενεργειακών πηγών γενικότερα, και πολύ μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας, Κίνας, περιφερειακών δυνάμεων όπως είναι η Τουρκία. Ακριβώς επειδή λέτε όλα αυτά, μια Ελλάδα μόνη της, χωρίς συμμαχίες, χωρίς στήριξη. Μα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει όμως κάποιος να δημιουργήσει. Υπάρχουν οι λαοί που πρέπει να μιλήσουν. Θα μου πείτε γενικό. Είναι πολύ γενικό, δεν είναι, το λέτε κι εσείς. Μα θέλω να σας πω ότι είναι η μόνη ρεαλιστική λύση για να μιλήσουμε γενικά αυτό που ανησυχεί για ειρήνη, αυτό που θέλει ασφάλεια να πάει προς αυτό το δρόμο. Δηλαδή, απεμπλοκή από όλα αυτά τα σχέδια και τη μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Όταν λένε για την Τουρκία ότι χρειάζεται να παραμείνει στην επιρροή του ΝΑΤΟ, τη στιγμή που παίζει και άλλα παιχνίδια η αστική τάξη του, και δεν είναι ο λαός της Τουρκίας τώρα που παίζει η παζαριά, ούτε το Ερντογάν εκπροσωπεί αυτούς, τα μεγάλα συμφέροντα της Τουρκίας, τι εννοούνε? Εννοούν από τη μία ότι έχουμε την Ελλάδα ως αιχμή του δόρατος σε μια περιοχή που εκφράζονται αυτοί οι ανταγωνισμοί, του στρατιωτικού δόρατος το οποίο υπάρχει, άρα και τίποτα δεν αποκλείεται και σε πολεμικές εμπλοκές και σε άλλα, ποια ασφάλεια δηλαδή, όταν έχουμε και γεμίζει και η χώρα μας βάσεις, και από την άλλη πλευρά ακούμε Ιρανούς αξιωματούχους να λένε οι βάσεις παντού, όχι στην Αμερική μόνο, παντού είναι στόχος μας. Οι Ρώσοι το ίδιο, οι Ρώσοι αξιωματούχοι του στρατού τους. Αυτό είναι καμιά ασφάλεια. Να το ολοκληρώσω, επιτρέψτε μου, για τη συγκεκριμένη συγκυρία. Οι ναύτες που φεύγουν με τη φρεγάτα στα στενά του Ορμούζ. Τι δουλειά έχουν οι Έλληνες ναύτες εκεί? Πώς ασφαλής άραγε νιώθει ένας Έλληνας ναύτης μέσα σε μια φρεγάτα για άλλη επιχείρηση που δεν έχει καμία σχέση με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας? Οι 100 άνθρωποι που θα πάνε, δεν ξέρω πόσοι, με την πυραυλική συστοιχία στη Σαουδική Αραβία, τα μεταπάτριο. Τι ασφάλεια μπορούν να νιώθουν? Έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο Κροατή, τον κύριο Νικρού Καταβελάκη, την Αγία Σοφιά. Λέει το εξής. Καλά, το ΚΚΕ πάντοτε έχει τη δική του λογική. Αλλά μπορεί να μας απαντήσουν τι θα είχαμε πάθει αν δεν ήμασταν στο ΝΑΤΟ με τους Αμερικάνους μαζί? Θα μας είχαν πάρει οι Τούρκοι και τα νησιά. Άρα καλύτερα με τους Αμερικάνους παρά μόνοι μας, σαν το πρόβατο έξω από το Μαντρί. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι ακριβώς, γιατί εντός του ΝΑΤΟ η μισή Κύπρος είναι υπό τουρκική κατοχή ακόμα, και με το συγκεκριμένο ρόλο που έπαιξε το ΝΑΤΟ, η δικτατορία των συνταγματαρχών στη χώρα μας εκείνη την περίοδο. Δεν ήμασταν αλλού σε εκείνη τη φάση. Σε αυτή την περίοδο εντός του ΝΑΤΟ βλέπουμε να αυξάνεται η τουρκική προκλητικότητα και η στάση του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων να είναι βρύτετα, και ονομάζοντας τις προκλήσεις ως διαφορές. Και ένα ΝΑΤΟ το οποίο, όπως ξέρετε καλά, το Αιγαίο δεν θεωρεί ότι έχει σύνορα, αλλά ότι είναι ένας ενίος επικοινωνιακός χώρος για να υλοποιεί τις ανάγκες του. Άρα
Εμείς τι θέλουμε να πούμε. Ένα λεπτάκι μας έχει μείνει. Βεβαίως. Ναι, και όσο πιο σύντομα μπορώ, σε αυτό το μεγάλο ερώτημα. Οι λαοί δεν χρειάζεται να είναι μόνοι τους. Όσο μένουμε στον αρνητικό σχετισμό που υπάρχει σήμερα, ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη χώρα που να μπορούμε να στηριχτούμε, που εμείς σας λέμε ότι μπορεί, άμα ο λαός κάνει κουμάντο στον τόπο του, να στηριχτεί συνολικότερα με αμοιβές υποφελείς σχέσεις και να μην είναι αυτό που λέτε απομονωμένο. Σήμερα είμαστε απομονωμένοι. Και είναι απομονωμένος ο κόσμος και από δικαιώματα, απομονωμένος από το αίσθημα της ασφάλειας, απομονωμένος από αυτή τη σταθερότητα που θα πρέπει να υπάρχει στην περιοχή και να είναι όλη η περιοχή και όλος ο κόσμος δηλαδή. Ένας κόσμος ειρήνης. Και αυτό δεν γίνεται με αυτή την εξουσία. Κύριε Μπατιέλος, να το πούμε και χρειάζεται πάλι με προοπτική σε αυτή την κατεύθυνση, που όμως βλέπει και τα άμεσα ζητήματα. Γι' αυτό εμείς καλούμε αύριο σε πολύ μαζική διαμαρτυρία στην Επιτροπή Αγώνα ενάντια στις βάσεις που έχει διαμορφωθεί με μαζικούς φορείς και άλλους. Άντε, οπότε όποιος ενδιαφέρεται και θέλει μπορεί να έρθει στην πλατεία Συντάγματος αύριο 6.30 ώρα. Στην Αθήνα, θα είναι σε πολλές πόλεις όλης της Ελλάδας, ειδικά εκεί που υπάρχουν βάσεις. Ωραία. Κύριε Αμπατιέλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να